Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, ενώ οι συναδέλφοι διοκόμενοι νηπιαγωγοί βρίσκονται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, για να δηλώσουμε την υποστήριξή μας, την αμέριστη συμπαράστασή μας και με κάθε τρόπο να δηλώσουμε μια ισχυρή παρουσία εδώ. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι συγκλονισμένη με το συγκεκριμένο γεγονός. Θέλουμε να στείλουμε πρώτον ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την κοινωνία που με τόση αγωνία περιμένει τις εξελίξεις και το αναγνωρίζουμε αυτό και είναι σεβαστό. Το μήνυμα αυτό λοιπόν αφορά πρώτον το ότι δεν μπορεί για άλλη μια φορά οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στην πρώτη, να γίνονται ο πρώτος στόχος σε παρόμοια γεγονότα. Για άλλη μια φορά έχουμε επανάληψη, όπως και στο παρελθόν, της ίδιας τακτικής. Δεύτερον, υπάρχουν σαφή και συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ακολουθούνται σε κάθε σχολική μονάδα, ως προς τις υπηρεσίες, ως προς τις εφημερίες, ως προς τη φύλαξη των παιδιών, κάθε ηλικίας, κάθε θρησκεύματος και κάθε από όπου και αν προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί λειτουργοί, είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο επάγγελμα, δεν το βλέπουμε σαν επάγγελμα, αλλά καθαρά λειτουργήμα. Καταθέτουμε κάθε μέρα ψυχή και καρδιά στο χώρο αυτό του σχολείου. Η προτεραιότητά μας είναι λοιπόν οι μαθητές. Δεύτερον, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα αυτά, δεν νοείται να συνέβη αυτό το γεγονός στα πλαίσια του σχολείου. Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στις συναδέλφισσες. Βρισκόμαστε εδώ παρόντες και θα επαναλάβουμε όσες φορές χρειαστεί τη συγκεκριμένη μας απόφαση, προκειμένου να τη στηρίξουμε συναισθηματικά, ηθικά και ό,τι άλλο αν χρειαστεί. Τέλος, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά αναμένουμε από κάθε πλευρά να δοθεί φως και με σοβαρότητα να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, όχι να τελειώσει γρήγορα, γιατί πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε η δέουσα προσοχή. Τέλος, θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς εσάς, σε όλα τα μέσα, σε όλη την κοινωνία, σε όλο τον κόσμο και την επικράτεια που είναι συγκλονισμένος με αυτό που συνέβη. Θα αφιερωθεί ο ίδιος τηλεοπτικός χρόνος, η ίδια από την πλευρά των μέσων της κοινωνίας, προκειμένου στην περίπτωση που υπάρχει μια αθωωτική απόφαση υπέρ των συναδέλφων που διώκονται. Ευχαριστώ.